Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κουστένη για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις των παρεμπισκομένων προς την κυρία Κουστένη. Ο διαθέσιμος χρόνος, έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, είναι γύρω στα 10 λεπτά και η θερμή παράκληση είναι θεματικά να επικεντρώσουν σε όσα αναφέρθηκαν από την κυρία Κουστένη. Παρακαλώ, οι ερωτήσεις. Ή αν έχετε ιδέες για την καινούργια αποστολή με τον μπαλόνι, με όλα αυτά που θα στείλουμε εκεί, μην διστάσετε. Ο κύριος. Το ξέρω. Δεν σας είπα. Εδώ έχουμε υγρό μεθάνιο στον Τιτάνα. Νερό, υγρό δεν έχουμε. Νερό, υγρό αν υπάρχει. Ναι, ναι, μπράβο. Να κάνω την προσδιορίση. Το υγρό νερό, αν υπάρχει, είτε στον Τιτάνα είτε στους δορυφόρους του Κρόνου, είναι κάτω από την επιφάνεια. Μέσα στο εσωτερικό, σε ένα εσωτερικό ωκεανό. Το άλλο, το υγρό, είναι μεθάνιο, ναι. Κάτι άλλο. Ένα σχολιασμό να σας κάνω. Ότι ένα τέτοιο. Ναι, Βαρουφάκης λέγομαι. Ασχολούμαι την αρχαία τεχνολογία και ναι, είμαι ένας δάσκαλος που λένε. Και ναι. Λοιπόν, εκείνο που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι με σεμνότητα, γλαφυρότητα, κερδίσατε πρώτα το κοινό, αυτό έχει σημασία. Συναισθηματικά να το κερδίζεις, μετά να τον διδάσκεις ή να του μιλάς. Και ήθελα να αυτά όλα, βλέπανε σε όλο αυτό το διάστημα, θυμάμαι τον Αϊνστάιν που έλεγε στο βιβλίο του «Comment je vois le monde», λέει κάτι υπάρχει, μια δύναμη. Μια δύναμη όχι προσωπική, να την προσωποποιήσουμε, αλλά μια διάχυτη δύναμη σε όλο το σύμπαν. Και ο Άγιος Ιωάννης της Ασίζης είχε επίσης πολλές ιδέες. Σκεφτόταν τι είναι αυτά, τι είναι όλα αυτά. Και μία μέρα περπατούσε σε κάποια παραλία της Ιταλίας και σκεφτόταν όλα και βλέπει ένα παιδάκι. Ανοίγει ένα λακάκι και μετά με το κουβαράκι του έβαζε νερό, συνέχεια έβαζε νερό, οπότε του λέει τι κάνεις εκεί. Λέει θέλω να βάλω τη θάλασσα εδώ μέσα. Λέει μα γίνεται, γίνεται να βάλεις και στο μυαλό σου όλο αυτό το Είμαστε πολύ τυχεροί, κύριε Βαρουφάκη, σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε, γιατί έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη δυνατότητα να μας πληρώνουν για να φανταζόμαστε αυτού του είδους τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Χαμηλώστε τα φώτα, γιατί έχω κοκκινήσει. Και σας εύχομαι για να προχωρείτε. Είναι ωραίο σαν η αγάπη για την επιστήμη σας. Είναι κάτι το φανταστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Ναι, με πυρηνική ενέργεια, φυσικά, θα το φουσκώσουμε με το αέριο που υπάρχει, μπορούμε να το φουσκώσουμε και με το αέριο που υπάρχει, όχι, και με το άζωτο που υπάρχει στον Τιτάνα. Ο Τιτάνας είναι από τους πλέον ανδεικτυμένους τόπους, γιατί έχει και το αέριο που χρειάζεται. Και για το θέμα της θερμοκρασίας, εκτός του ότι θα θερμανθεί και με πυρηνική ενέργεια. Ναι, θα είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να ζεσταθεί πρώτα, όπως λέγαμε προηγουμένως, και θα έχει και ένα διπλό. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς είναι το challenge. Εκεί ακριβώς δουλεύουν οι engineers που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το θέμα του αερόστατου είναι η θερμοκρασία αυτό που μας. Ακριβώς. Και σε αυτό πάνω δουλεύουμε με τι είδους κάλυμα, όπως το λένε, προστατευτικό θα μπορούμε να το βάλουμε και με τι είδους ενέργεια. Και για τους 6, γι' αυτό είπα 6 μήνες ότι θα διαρκέσει, γιατί μόνο με αυτού του είδους την ενέργεια μπορούμε να το κάνουμε να διαρκέσει όλο αυτό το διάστημα. Αυτό ακριβώς, σε αυτό πάνω το υλικό δουλεύουν η NASA και η ESA αυτόν τον καιρό. Το CNES στη Γαλλία και το JPL στην NASA. Ναι, όλα αυτά θα είναι νέα. Και αν ακούσατε καλά και το μικρό το φιλμάκι όταν κατεβαίναμε μέσα στον Τιτάνα, είπαμε κάτι και για ένα υλικό το οποίο δεν έχουμε φτιάξει ακόμα
σε εργαστήριο και το οποίο βρίσκουμε μέσα στα φάσματα του Τιτάνια, μπορεί αυτό το υλικό να μην υπάρχει στη Γη. Έχουμε ακόμα μερικά ενδιαφέροντα να λύσουμε με τις μυστήρια και από τον Κασίνη. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Ο κύριος. Παρακαλώ, θα ήθελα να ρωτήσω, ποιο είναι το κόστος της αποστολής και αν τα αποτελέσματα, τα οποία τα πρωτοφόμενα αποτελέσματα, θα δικαιολογούν την δαπάνη αυτού του σου. Ναι. Το κόστος της αποστολής είναι το ίδιο με το κόστος της αποστολής του Κασίνη Χόικενς, δηλαδή γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστολογηθεί αυτή η αποστολή, με τα Institute Elements, δηλαδή μαζί με αυτό το αερόστατο και το τινάκατο. Είναι η τιμή, όπως σας έλεγα, το Κασίνη Χόικενς. Κοιτάξτε να δείτε, ρωτάτε μία επιστήμονα που πολέμησε 2 χρόνια για αυτή την αποστολή που θα πετάξει το 2025 και θα φτάσει το 2030, αν δικαιολογούνται. Ρωτήστε κάποιον που φτιάχνει πίνακες, αν ο πίνακας του αξίζει την τιμή την οποία ζητάει. Για μένα ναι, γιατί αν κόψουμε και το όνειρο από τη ζωή των ανθρώπων μέσα, δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να μας μείνει. Αν μας μείνουν μόνο όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη και από όνειρο, και από τέχνη, και από επιστήμη, και από αστρονομία. Οπότε για μένα ναι, το αξίζει το πω. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία καθόλου επιστημονική, πολύ κοινή ερώτηση. Θα ενδιέφερε ίσως περισσότερο τα νέα παιδιά που είναι μαζί μας απόψε εδώ. Πώς περνάει μια συνηθισμένη του μέρα ένας αστρονόμος και πώς μια τελείως ασυνήθιστη. Μια συνηθισμένη ημέρα. Πού είναι ο Γιάννης. Μεταξύ δύο αεροπλάνων. Όχι. Εγώ αρχίζω την ημέρα μου, πηγαίνω την κόρη μου στο σχολείο. Την αφήνω. Και πάω στο γραφείο μου και εκεί πέρα έχουμε δύο, εγώ ή αναλύουμε στοιχεία με τα κομπιούτερ που έχουμε ή μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις, οποία περίπτωση πρέπει να πάμε ή στα τηλεσκόπια, αν είναι γύρες παρατηρήσεις, ή δουλεύουμε τα στοιχεία που έχουμε πάρει από το Κασίνη ή από άλλου είδους αποστολές. Το υπόλοιπο κομμάτι της ημέρας έχουμε όλα αυτά τα administration που πρέπει να κάνουμε, που πρέπει να ασχοληθούμε με τα συνέδρια που έλεγε ο Σταμάτης, με τους φοιτητές μας, με τις διάφορες συνεργασίες με διάφορους συναδέλφους. Αλλά για μένα το κυριότερο σημείο της ημέρας που μου κάνει να ξεχνάω τις ώρες είναι η ανάλυση των στοιχείων που έχουμε λάβει, να βρούμε κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε κάποιο άρθρο που θα γράψουμε και θα μοιραστούμε αυτό το έβριμα με τους συναδέλφους μας. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Τελικά, κυρία Κουστέλη, είναι αστέρι. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ όλοι. Σας ευγνωμονώ. Μετά τις ομιλίες των τριών εξαίρετων επιστημόνων, επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Ως δημοσιογράφος που ασχολείται με το επιστημονικό ρεπορτάζ επί πάρα πολλά χρόνια, ότι παρά την γενική άποψη που συνήθως επικρατεί, οι παρόντες, δηλαδή ο κύριος Κρυμιζής, η κυρία Κουστένη και ο κύριος Δαγκλής, συστηματικά κάνουν διάχυση της γνώσης στο κοινό μέσω του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και ένα συμπέρασμα μετά από την μακροχρόνια συνεργασία μου μαζί τους, για την οποία και τους ευχαριστώ θερμά. Θα ακολουθήσει η βράβευση της κυρίας Κουστένη από την κυρία Μπάτρα, η οποία είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, αγαπητά μας παιδιά, ειλικρινά νιώθω εξαιρετική χαρά και συγκίνηση για την τιμή που έχω σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων να απονείμω αυτή τη συμβολική τιμητική πλακέτα στη Δόκτωρα Αθηνά Κουστένη, την Αθηνά μας, μου επιτρέψει Αθηνά. Η τιμή είναι για το Σύνδεσμο, όχι για την Αθηνά, που είναι πολυβραβευμένη, όπως ακούσατε εκτενώς από τους προλαλήσαντες, από φορείς πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας και πολύ μεγαλύτερου κύρους από το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων. Είναι καθήκον του Συνδέσμου, που απορρέει από το καταστατικό του, η ανάδειξη στην κοινωνία του έργου των επιστημόνων γυναικών,
και η προβολή τους ως προτύπων, ιδίως στην νεολαία. Ξέρω ότι πολλοί ανάμεσά μας, εμούς συμπεριλαμβανομένες, θέλαμε στην παιδική μας ηλικία να γίνουμε αστρονόμοι. Η ζωή τελικά τα έφερε αλλιώς. Ένας από τους λόγους είναι ότι αυτή η επιστήμη φαντάζει δύσκολη έως και ακατόρθωτη στα παιδικά και εφηβικά μάτια. Σήμερα τα νέα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν από κοντά τρεις διακεκριμένους Έλληνες αστρονόμους, μία μάλιστα εξ αυτών γυναίκα, οι οποίοι με το έργο τους και την έρευνά τους λαμπρύνουν την επιστήμη της αστρονομίας σε διεθνές επίπεδο και τη χώρα μας φυσικά. Θέλω να πιστεύω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι στην απομυθοποίηση αυτής της δύσκολης επιστήμης, καθώς και της επίτευξης του άπιαστου, του ακατόρθωτου ονείρου. Και αν έστω και ένα παιδί σήμερα που είχε όνειρο να γίνει αστρονόμος και δυσκολευόταν, γνωρίζοντας αυτούς τους τρεις ανθρώπους και ιδιαίτερα την Αθηνά, η οποία παρεμπιπτόντως μάλλον θα έπρεπε να είναι και διδάκτορ ελληνικής φιλολογίας εκτός από αγγλικής, μου άρεσαν ιδιαίτερα τα ελληνικά της, ιδίως από μία επιστήμονα η οποία δεν τα χειρίζεται, φαντάζομαι, σε καθημερινό επίπεδο, γιατί όχι μόνο εργάζεται στην αγγλική γλώσσα και στη γαλλική, αλλά και ζει σε μία ξένη χώρα. Εάν λοιπόν έστω και ένα παιδί βοηθήσαμε σήμερα να μην θεωρήσει ακατόρθωτο το παιδικό του όνειρο και να γίνει αστρονόμος, βλέποντας ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι υπαρκτοί με σάρκα και οστά, τότε νομίζω ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την εκδήλωση, καταρχήν τους τρεις εξαίρετους επιστήμονες που με τόση δυσκολία βρήκανε σε αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα που έχουν και τις πολλές τις υποχρεώσεις, μία μέρα που να μπορούν και οι τρεις να μπορούν να βρεθούν μαζί στην Αθήνα. Πιστέψτε με, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και το προσπαθούμε από τον Απρίλιο αυτό το γεγονός. Τον κύριο Προυκάκη, που είχε την καλοσύνη να μοιράσει και για το κοινό παλιότερες συνεντεύξεις που του έχει παραχωρήσει η Αθηνά και ο κύριος Δαγκλής. Τον κύριο Κουλούρα για την τηλεοπτική κάλυψη. Και προπάντων την Παυλίνα μας, επιτρέψτε μου να τη λέω έτσι μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ήταν η ψυχή αυτής της εκδήλωσης. Και φυσικά τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Θωμαίδη, που κανόνισαν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες από το Πλανητάριο, καθώς και την ευγενική δωρεά για το χώρο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχές σε όλη την οικογένεια της Αθηνάς, στους γονείς της, στον άντρα της, στην κορούλα της. Τους ζηλεύω με την καλή έννοια του όρου και νομίζω ότι το αξίζουνε να είναι περήφανοι για την Αθηνά και στην ίδια την Αθηνά να είναι πάντα γερή, δυνατή, με ωραίες ιδέες και ελπίζω να είμαστε καλά, να ξανά ανταμώσουμε και σε κάποια άλλη ευκαιρία. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά και πάντα να έχεις επιτυχίες. Ευχαριστώ, όπως είπα και προηγουμένως, σε όλους για αυτήν την εκδήλωση, η οποία για μένα είναι μια σκέτη χαρά. Να σας πω ότι με χαρά επίσης θα ξαναέρθω και ελπίζω, αν θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε μπροστά σε εσάς ή σε οποιοδήποτε κοινό στην Ελλάδα, με μεγάλη μου χαρά. Και να σας καλέσω να καθίσετε να δείτε το εκπληκτικό έργο «Τα 7 θαύματα του κόσμου» που θα επακολουθήσει. Θα σας πει ο κύριος Προυκάκης κάτι για το τι θα γίνει τώρα. Να εκμεταλλευτείτε αυτό το πλανητάριο, το οποίο είναι για μένα το πρώτο όνειρο αστρονομίας που είχα κάνει από μικρή. Και πάλι σας ευχαριστώ.
Thank you.